Το αίτημα η Κρήτη να αποκτήσει μέσα σταθερή τροχιά, αναμένεται να εξετάσουν στο πλαίσιο ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Εράκλειο την επόμενη Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου, επιστήμονε που θα βρεθούν στο νησί. Πρόκειται για το αίτημα που έχει τεθεί και που προκρίνεται από φορεί τη αυτοδιοίκηση ω ιδανικό και ω δυναμική απάντηση στα προβλήματα που καταγράφονται στον χώρο των μετακινήσεων στο νησί, ειδικά του θερινού μήνε. Οι καταστάσει που βιώνουμε καθημερινά για τη μετακίνησή μα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί διαφορετικά μόνο με το... την αλλαγή του τρόπου μετακίνησης. Ένας από τους τρόπους αυτούς θα πρέπει να είναι και τα μέσα σταθερής τροχιάς. Δίνουμε έμφαση και στα νέα δεδομένα, δηλαδή έχουμε ένα αεροδρόμιο που θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα σε 4-5 χρόνια, όπως λένε οι προβλέψεις, με ένα σημαντικό αριθμό μετακινούμενων σε όλη την Κρήτη. Άρα, επομένως, για μας τον Πανελλήνιο Σύλλογο προέχει η ασφάλεια των μετακινούμενων. Με φόντο την εξυπηρέτηση του κοινού και με δεδομένη την ανάγκη να εξοικονομηθούν χώροι και επιβάρυνση τη κυκλοφορία, ο Δήμαρχο Μινούα Απεδιάδο εξέφρασε την άποψη ότι μια γραμμή που θα ενώνει το νέο αεροδρόμιο Καστελίου με το Ηράκλειο και όχι μόνο, θα έλυνε μια σειρά από προβλήματα που δημιουργεί ο μεγάλο όγκο επισκεπτών στο νησί. Ναι, με χρειάζεται στην Κρήτη, το θέλει η Κρήτη, αλλά αυτή τη στιγμή με την κατασκευή του αεροδρομίου, με τα 10 εκατομμύρια ανθρώπου που οι οποίοι θα έρχονται στο αεροδρόμιο, είναι μια, και με το τοπικό χωρικό που θα γίνει στην περιοχή, είναι μια ευκαιρία μεγάλη να συνδέσουμε το αεροδρόμιο. Με το, την πόλη του Ηρακλείου και δεν είναι μεγάλη απόσταση, είναι γύρω στα 22-23 χιλιόμετρα. Την ημερίδα διοργανώνουν ο Πανελλήνιος Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγηση και Κυκλοφοριακή Αγωγή με την Περιφέρεια Κρήτη, στο Δημομινό Απεδιάδο, στο Δημο Ηρακλείου και τη Μονάδα Βιώσιμη Κινητικότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι βιώσιμο, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι ο σιδηρόδρομο θα μεταφέρει τον περισσότερο κόσμο.